Δυστυχώς για άλλη μια φορά η κυβέρνηση με νυχτερινές τροπολογίες, όπως και στο νομοσχέδιο 4.11 του Υπουργείου Μεταφορών για την οδική ασφάλεια, έφερε τροπολογία που αναστέλει μέχρι τον Μάρτιο του 2022 τις κατεδαφέσεις κτηριακών υποδομών σε παραθαλάσσιες περιοχές, παράκτιες όχθες, Αιγιαλούς κλπ. Με το πρόσχημα του κορονοϊού. Βλέπουμε για άλλη μια φορά ότι η κυβέρνηση υποκύπτει στα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Μετά από πιέσεις που είχαμε από τα μέλη μας πανελλαδικά και επειδή χρειάζεται να ξεκαθαριστεί ποιες είναι οι πραγματικές παραβιάσεις και παραβάσεις, γιατί μέσα σε αυτές εμπίπτουν και κάποια πεζοδρόμια, ας το πούμε το 80 πόντους φάρδος που έχουν βάλει λίγο τσιμέντο για να μπορούν οι πελάτες να κατεβούν με ασφάλεια στις παραλίες και ειδικά σε παραλίες οι οποίες είναι βραχώδεις, και υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία είναι κτίσματα και αυτά βεβαίως είναι παρανομίες και αυτά πρέπει να διευθετηθούν. Οπότε το θέμα νομίζω ότι παραπέμπεται στις καλένδες. Εδώ θέλω να σας πω τι λέει η αιτιολογική έκθεση. Ότι αναμένουμε μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα αναμόρφωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου που θα επιλύσει το ζήτημα σε μακροπρόθεσμη βάση. Εδώ δεν μπορούμε να πούμε ή δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς λέει ο ποιητής. Δηλαδή εννοούν ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις νομιμοποίησης των αυθέντων κατασκευών σε γυαλό και παραλία. Εντάξτε, αυτό θα το δούμε το Μάρτιο του 2022, που σας λέω ότι το Μάρτιο του 2022 με το πρόσχημα τότε του τουρισμού θα αναστείλουν για άλλη μια φορά τις κατεδαφέσεις.